Μπούμ, χαίρετε Αλάνια. Λοιπόν, είχα μια συζήτηση με μια φεμινίστρια. Σε μια από αυτές τις κλασικές συζητήσεις με φεμινίστριες που κάνεις, που έχετε και δύο δίκιο και δύο άδικο και λέτε εντελώς άστοχα επιχειρήματα με αποτέλεσμα να μην βγαίνει συνεννόηση. Γιατί πραγματικά, αν βγάζεις συνεννόηση με φεμινίστρια, ή δεν είναι πραγματική φεμινίστρια, ή είσαι κρυφοφεμινιστής. Ντροπή σου. Τέλος πάντων, μέσα στην συζήτηση με έκανε μια πρόταση, θα έλεγα, να κάνω ένα βίντεο για το πώς να καταλαβαίνουν οι γυναίκες όταν ο άντρας λέει μαλακίες. Επειδή δεν έβγαλε νόημα, λίγο να το εξηγήσω. Το να καταλαβαίνει ουσιαστικά το αν αυτά που λέει ο άλλος είναι μπαρούφες και απλά τα λέει για να σε ρίξει. Καταρχήν, για να το βγάλουμε από τη μέση, γιατί δεν είναι και στο θέμα του βιντεού, αλλά τέλος πάντων είναι παραπλήσιο. Εντός σχέσης, πολλές φορές τα ψέματα τα αγόρια τα λένε λόγω συναισθημάτων. Δηλαδή, μιλάει με μία στο Facebook, την οποία τη θέλει για καβάντζα, γιατί okay, το κάνουν. Το ότι θα σε κρύψει το ότι μιλάει με αυτήνα, ειδικά αν αυτή είναι full ψημένη για παίος και είναι καλύτερη από σένα, τότε το κάνει επειδή, παρόλο που αν το χωρίσεις, μπορεί απλά να είναι μετά με αυτήνα και να γαμάει καλύτερο μουνί κλπ. Παρά τα αυτά, μπορεί να θέλει να είναι μαζί σου και να περάσει παραπάνω χρόνο μαζί σου. Το ταυτόχρονα θα έχει και μία καβάντζα. Δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάει κάτι τέτοιο. Αν δεν παιχτεί κάτι, τότε και καλά δεν μπορείς να τον πεις τίποτα, γιατί στην τελική και εσύ έχεις καβάντζες. Και δεν χρειάζεται καν να προσπαθείς για να τις κρατήσεις. Ξεκινούν τα άτομα με τα οποία δεν ξέρει ότι μιλάς στο Facebook. Και το ότι είναι γκόμενός σου δεν σημαίνει ότι απαραίτητα μπορείς να τον υποχρεώσεις να διώχνει τις γκόμενες από γύρω του βία. Δηλαδή, όπως εσύ μπορεί να μιλάς με κάποιον, να ξέρεις ότι τον γουστάρεις, να ξέρεις ότι ξέρει ότι τον γουστάρεις, να ξέρεις ότι ξέρει ότι ξέρει ότι ξέρει ότι τον γουστάρεις. Και να μην μιλάτε ερωτικά, απλά να συνεχίζετε να μιλάτε, γιατί περιμένει να χωρίσεις ή να παιχτεί κάτι, το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει και αυτός, έτσι. Έχοντας πει αυτά, πάμε στο εκτός σχέσεις που συνήθως είναι πιο ενδιαφέρον. Ξέρεις, η φάση που ας πούμε χωρίζει με την άλλη και σε λέει μετά από μερικά γαμίσια, μετά το χωρισμό, σε λέει από όταν χωρίσαμε με γαμάς καλύτερα. Και εσύ... Και εσύ ξέρεις ότι προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει και τη γαμάς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τη γάμισες και την 108η φορά εντός σχέσης. Και αντιλαμβάνεσαι ότι απλά είναι από τους ανθρώπους που απλά γουστάρουν πιο πολύ το γαμίζει εκτός σχέσης για κάποιο λόγο. Απομακρυνόμαστε 45 ναυτικά μίλια μακριά από το θέμα, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, πολλούς ανθρώπους η δέσμευση τους καταστρέφει σεξουαλικότητα. Δηλαδή, προτιμά να κάνουν σεξ εκτός σχέσης παρά να κάνουν εντός σχέσης, ειδικά με έχει περάσει κανένα εξάμηνο και πάνω. Και ακόμα χειρότερα τους φαίνεται και να κάνουν σχέση εντός γάμου. Συνήθως τα παντρεύεσαι, η σεξουαλική ζωή γίνεται για τον μπούτσο, από ό,τι έχω αντιληφθεί. Η δικιά μου δεν θα γίνει και η δικιά σου μπορεί να μην γίνει, αλλά των περισσότερων ανθρώπων γενικά κάπως έτσι γίνεται. Ειδικά μετά από αρκετά χρόνια. Πίσω στο θέμα, πώς καταλαβαίνεις αν ο άλλος σε λέει μαλακίες για να του κάτσεις. Αν ξέρει να χειραγωγεί την ψυχολογία, τότε δεν το καταλαβαίνεις. Χειραγώγηση της ψυχολογίας είναι ακριβώς το αντίθετο από το να λες τις γκόμενες ατάκες που έχεις ακούσει ότι πιάνουν. Στην χειραγώγηση απλά διαβάζεις τον άλλον και έχεις την κατάλληλη συμπεριφορά που πιστεύεις ότι θα τον κάνει να σου δώσει αυτό που θέλεις. Το σημαίνει ότι αν σε πω εγώ, ας πούμε, τώρα θα κάνεις το και το και το και το και το, ας πούμε, για να σωθείς από ένα άτομο που σε χειραγωγεί, πολλά από αυτά που θα σε πω δεν ισχύουν. Γιατί ακριβώς όταν εγώ στα πω, θα έχεις κάποια διαφοροποίηση, να σου το πω έτσι, στον τρόπο που σκέφτεσαι, την οποία μπορεί να την δηλώσεις σε αυτόν αμέσως στις συζητήσεώς σας και αντίστοιχα να προσαρμόσεις τον τρόπο που θα στην πέσει για να μπορέσει να πετύχει το σκοπό του, παρόλο που θα σου έχω πει εγώ αυτά που θα σου έχω πει. Επίσης, να ξέρετε, Αλάνια, ό,τι λέω ισχύει και για τη γυναικεία πλευρά αντίστοιχα. Δηλαδή ισχύει για εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο, τους αυθενικούς Homo sapiens. Βασικά, ναι, δεν ισχύουν 100% ακριβώς όλα για κοινωνικούς λόγους. Τέλος πάντων, θα καταλάβετε ποια είναι αυτά που δεν ισχύουν. Παρά τα αυτά, χωρίς να θίξουμε σε αυτό το βίντεο το θέμα των καλών στη χειραγώγηση pussy masters που κυκλοφορούν ανά τον κόσμο, θα σας δώσω μερικές συμβουλές για το πώς να ανιχνεύεις τις κλασικές μαλακές που λένε για να σε ρίξουν basic αγοράκια και είναι ψέματα. Καταρχάς, πρωτού πάμε εκεί, η αλήθεια είναι ότι αν ο άλλος έχει κάποια στοιχεία που γουστάρεις, τότε θέλεις να πιστέψεις ότι ισχύουν αυτά που λέει. Αυτό που λέω δηλαδή είναι το εξής. Εσένα π.χ. θα έχεις 10 άτομα που στην πέφτουνε, έτσι. Θα κάτσεις τον ένα από αυτούς. Είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά που μπορεί να σε είπε ο ένας από αυτούς, ίσως να στα είπανε περίπου κάπως έτσι και κάποιοι από τους άλλους, απλά έτυχε να μην έχουν κάποια στοιχεία που γουστάρεις. Επίσης, είμαι σίγουρος ότι από τους 10 που σε μιλάνε, το είπα όπως να είναι βασικά, είμαι σίγουρος ότι αυτό με τον οποίο θα γαμηθείς από τους 10 που σε μιλάνε,
στάνταρ δεν είναι στους τρεις πιο άσχημους. Είμαι 100% σίγουρος. Γιατί όπως εσείς, έτσι και εμείς, κοιτάτε και την εξωτερική εμφάνιση. Ή κάποια άλλα στοιχεία που δεν θέλεις να αναφέρω, όπως λεφτά, κάποιο όχημα κλπ. Βαρά, αν μπορούσα να διαβάσω τα μυαλά σας και να δω τι είναι αυτό που κοιτάτε πιο πολύ σε έναν άντρα, θα προτιμούσα να διαβάζω ότι κοιτάτε πιο πολύ να έχει μεγάλη χοντρή πούτσα με μεγάλη φλεβικότητα παρά να γουστάρετε με τα λεφτά ή το όχημα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ότι το πόσο πολύ σ' αρέσει ο άλλος δεν επηρεάζει το πόσο ειλικρινής θα είναι μαζί σου. Είμαι σίγουρος ότι λίγο πολύ τα ίδια και τα ίδια ακούτε από άτομα που θέλουν να σας πηδήξουν, απλά σε διαφορετικές παραλλαγές, διάφορες παραλλαγές ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σε διάφορα παράγωγα ίσως. Έχοντας κράξει διακριτικά το γυναικείο φύλο, ας μπούμε λίγο πιο στο ζουμί. Καταρχήν, ένας καλός τρόπος για να καταλάβεις αν ο άλλος σε λέει μαλακίες είναι το να, κατά κάποιο τρόπο, να προσπαθείς να ανιχνεύσεις αν γενικά λέει μαλακίες. Το να έχεις ξεκινήσει, ας πούμε, να στην πέφτει κλπ. Και να μάθεις εσύ, ας πούμε, ότι π.χ. σήμερα βγήκε μια κοπέλα και το βράδυ μιλήσει στο Facebook, στην πέση και σε μιλήσει και αυτό και έτσι. Και το πείτε, έκανε σήμερα και δεν σου αναφέρει για την κοπελιά. Καταλαβαίνεις αυτόματα ότι είναι ένα άτομο το οποίο γενικά λέει ψέματα. Ο λόγος που σε είπε ψέματα ή τέλος πάντων σε έκρυψε την αλήθεια και δεν σε είπε ότι βγήκε με αυτήν, είναι για να μην ξενερώσεις κλπ. Επίσης, για να μην ξενερώσεις, όταν τον ρωτήσεις αν σε βλέπει σοβαρά, θα σε πει ναι. Τώρα, μπορεί να τον ρωτήσεις π.χ. τι έκανε, να σε αναφέρει όντως ότι βγήκε με εκείνη. Να σου το πει κανονικά, αλλά μπορεί να σου το πει επειδή μπορεί να ξέρει ότι το ξέρεις ή να αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πιθανότητα να το ξέρεις και για να μην βγει ότι λέει ψέματα. Αυτός πέφτει στην κατηγορία του Pussy Master, οπότε δεν είναι στο θέμα αυτού του βιντεού. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο θεματολογικό φάσμα αυτού του βιντεού. Άλλος τρόπος να ανιχνεύσεις το αν σου λέει ψέματα είναι το να ψάχνεις κλισέ ατάκες και συμπεριφορές. Που βέβαια, επειδή μια κλισέ ατάκα είναι κατά κανόνα, θα έλεγα, κάτι το οποίο θα μπορούσε θεωρητικά να είναι πιστευτό, θα μπορούσε κάποιος να το εννοεί, τότε μπορεί να σου το πει κάποιος και όντως να το εννοεί. Οπότε πρέπει, εξ' από το να ανιχνεύεις κλισέ ατάκες και συμπεριφορές, να βλέπεις αν ο άλλος γενικά με τις πράξεις του τις υποστηρίζει. Δηλαδή, εδώ, ο οποίος τόσο σε αγαπάει και σε εκτιμάει, θα ξόδευε για σένα 15 ευρώ π.χ. επειδή θα του έλεγες ότι π.χ. Σε έχει τελειώσει το χόρτο. Μάλλον πρέπει να βρω άλλο παράδειγμα. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι αν αυτός εδώ τα 15 ευρώ π.χ. που θα του ζητήσεις εσύ, για οποιοδήποτε λόγο που τα χρειάζεσαι για την ανάγκη, δεν τον πεις γιατί θέλω να πάω να πάρω γόβες, τέλος πάντων, θα στα δώσει ή όχι. Είναι έτοιμος για την πιθανότητα π.χ. να είσαι σε μια καριόλα που θέλει να του φάει απλά 15 ευρώ. Θα το ρισκάρει και να πει ό,τι γίνει ρε πούστη, γιατί σε θέλει. Τα 15 αυτά ευρώ θα πρέπει να τα επιστρέψεις μετά π.χ. από 2 ή 3 μέρες ή οτιδήποτε, γιατί εννοείται ότι πρέπει να τα επιστρέψεις. Και επίσης θα δεις άμα θα τα δεχτεί ή όχι, που πολλοί μπορεί να μην τα δεχτούν και είτε σε βλέπει σοβαρά είτε όχι μπορεί να τα δεχτεί. Μην το παίρνει δηλαδή σαν καταστατικό ερευνητικό, είναι εντελώς random. Ο κατά πάσα πιθανότητα δεν τα δεχτεί. Ή. Βασικά δεν ξέρω, ρε φίλε. Πάντως δεν έχει σημασία αν θα δεχτεί ή όχι. Το αν θα του πει, ας πούμε, ότι έφυγα, ας πούμε, το σπίτι μιας φίλης μου και είναι τρεμαργά και φοβάμαι και δεν έχω λεφτά για ταξί. Θα έρθει να σε πάρει, άμα είναι π.χ. κάπου κοντά σε αυτόν ή οτιδήποτε. Κάνει πράγματα για σένα. Αν ναι, σημαίνει ότι όντως νοιάζεται. Αν από τα πράγματα που του λες κάνει το 10% τα πιο βολικά για αυτόν, σημαίνει ότι σε έχει ψηλό στα αρχίδια του. Προφανώς θα πρέπει να προσέχεις να ζητάς πιθανά πράγματα, πράγματα που μπορεί να κάνει. Αυτό που μόλις είπα, εννοείται ότι δεν μπορεί να το έχεις απάτημα για να χρησιμοποιείς άτομα για να τους παίρνεις λεφτά ή οτιδήποτε έτσι, γιατί το κάνουν αρκετές, μην τον κάνεις κι εσύ. Απλά είναι ένας καλός τρόπος για να δοκιμάσεις κάποιος ο οποίος σε λέει π.χ. ότι είσαι σημαντική για μένα, αν ισχύει. Και στην τελική, άμα το μοναδικό πράγμα που φοβάσαι είναι το να μην σε επιδείξει και φύγει, τι να σε πω ρε φίλε, απλά πηδήξου μαζί του και στα αρχίδια σου. Ελευθερία δεν θες, δεν θέλεις ρε φίλε να μπορείτε κι εσείς οι κοπέλες να γαμιέστε από εδώ και από εκεί όπως εμείς και να μην σας λένε πουτάνες. Κάντε το όλες και στα αρχίδια σας. Απλά μην κλαίγεστε όταν σας γαμάει και φεύγει ο άλλος ο οποίος, ας πούμε, σε λέει τις ίδιες ατάκες που λέγε σε άλλες που τον κάτσανε, ξέρω εγώ τι. Κατάλαβες αυτό. Επίσης, αλάνια, οφείλεται σαν Homo sapiens να αντιλαμβάνεστε ότι ποσοστιαία οι τύπισες είναι το ίδιο για τον Μπούτσο με εμάς. Οτιδήποτε έχεις κάνει εσύ, το έχει κάνει και η δικιά σου και οτιδήποτε σε έχει πει κάποιος φίλος ότι έχει κάνει, το έχει πει και μια φίλη της στη δικιά σου. Η διαφορά είναι ότι για διάφορους λόγους αυτές το κρύβουν καλύτερα από εμάς. Γι' αυτό και μαθεύονται λιγότερα, γιατί
πιστεύω, βασικά είμαι σίγουρος ρε φίλε, ότι μπορεί να λένε όλοι ας πούμε ότι μα μου καριόλες είναι κερατών, είναι και αυτές κλπ κλπ κλπ. Αλλά ξέρω ότι έχεις ακούσει για περισσότερα αγόρια που έχουν κερατώσει και με πολλές ειδικά παρά για κοπέλες. Αυτό γίνεται όμως επειδή το κρύβουν καλύτερα για τον χύψη λόγο. Βασικά επειδή δεν είναι γόητρο για αυτές όσο είναι για εμάς. Αυτό. Προφανώς και η γκόμενα θα σε πει ότι σε αγαπάει ρε φίλα, μα τάχεται. Μαλάκα γκόμενα είναι, λογικό δεν είναι. Προφανώς και αν σε πει ότι δεν σε κερατώνει ή δεν σε κεράτωνε ποτέ και υπό καμία περίπτωση κλπ. 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 Όπως οι γκόμενες, έτσι και εμείς πρέπει να διαβάζουμε για να μπορούμε να κρίνουμε το τι είναι αλήθεια και τι είναι μαλακίες. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, Λάνια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε, να γαμάτε πάντα με καπότα και να προσπαθείτε να διαβάζετε το έτερον σας ίμιση. Το θα έλεγα κατά ιδανικό, δεν ξέρω αν είναι σωστό, σαν έκφραση, έτερο σας ίμιση. Γεια σας.